Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου στην Πρεσβεία της χώρας εδώ στην Αθήνα πως η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει τη Μεγαλόνισο στην Eurovision. Αυτή η εμπειρία για μένα είναι μια ωραία εμπειρία. Είναι μια εμπειρία που θέλω στη ζωή μου να τη ζήσω. Θέλω να τη ζήσω, δεν θέλω να περάσω τα χρόνια και να πω ότι δεν το έκανα. Δεν με απασχολεί. Είτε βγεις η θέση. Στη Eurovision έχουμε δει καλλιτέχνες να μην έχουν πάει ουσιαστικά καλά, όμως θυμάσαι αυτό το act. Το ΡΙΚ αποφάσισε πως φέτος θα προσπαθήσει να κερδίσει το κοινό της Γυραιάς Ηπείρου με ένα pop κομμάτι και με την σεξι εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα. Στην συνέντευξη τύπου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής, φτιάξε καφέ να στα πω. Πάντα μου άρεσε ο διαγωνισμός, είναι ένας pop διαγωνισμός που ειδικά όταν ήταν την Παπαρίζουδα και την Καλομήρα να χορεύουν και να είναι τόσο θεές, έλεγα Θεέ μου, πρέπει να το κάνω κι εγώ αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μου και να που ήρθε η στιγμή να το κάνω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτό το κράτη του θέλω, που με έχει κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Η τραγουδίστρια μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να πείσει την ΕΡΤ για να πάει με απευθείας ανάθεση στη Eurovision για λογαριασμό της Ελλάδας, είπε το ναι στην πρόταση της Κύπρου. Εμφανώς συγκινημένη, η τραγουδίστρια μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από λίγες ημέρες στην πρεσβεία της Κύπρου για την μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσει τη Μεγαλόνισο στη Eurovision. Και εγώ δεν λέω ότι θα πάω να κάνω αυτό για να πάρω αυτή τη θέση. Δεν με απασχολεί αυτό. Θέλω να είμαι καλή, να δώσω τον καλύτερο μου αυτό και να αφήσουμε κάτι πάνω σε αυτό που λέγεται Eurovision. Αυτό. Όμως η χαρά για την τραγουδίστρια κράτησε λίγο, αφού στην Κύπρο έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες αντιδράσεις για το γεγονός πως δεν επιλέχθηκε κάποιος Κύπριος καλλιτέχνης, αλλά και οι πρώτες ρατσιστικές επιθέσεις για την καταγωγή της Ελένης Φουρέιρα. Επειδή είναι από Αλβανία, θα ήταν ίσως καλύτερα να αντιπροσωπεύσει την Αλβανία. Σοκ προκάλεσαν οι δηλώσεις της τραγουδίστριας Εύας Ντίβα στο Mega One και τον Χρήστο Κωνσταντίνου. Η καλλιτέχνητα είπε πως ναι, μεν θαυμάζει την Ελένη Φουρέιρα, αλλά θα έπρεπε καλύτερα να εκπροσωπήσει την Αλβανία, που είναι και η χώρα καταγωγής της, και όχι την Κύπρο, ούτε και την Ελλάδα. Φέτος θα στείλουμε την Ελένη Φουρέιρα με τη σημαία της Κύπρου. Τι λες για αυτή την επιλογή? Η Ελένη Φουρέιρα νομίζω θα ήταν καλύτερα να αντιπροσωπεύσει τη χώρα της φέτης στην Eurovision. Όμως της εύχομαι ότι το καλύτερο για την Κύπρο μας. Την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή να πάει με την Ελλάδα ή με την Αλβανία, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή την Αλβανία? Επειδή είναι από Αλβανία, θα ήταν ίσως καλύτερα να αντιπροσωπεύσει την Αλβανία. Η Εύα Ντίβα είναι η σύντροφος του αρχηγού του ακροδεξίου κόμματος της Κύπρου. Η τραγουδίστρια για την ιστορία είχε πάρει και εκείνη μέρος στους προκριματικούς αγώνες για να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη Eurovision το 2014. Παλιότερα ήσουν υποψήφια για να μας εκπροσωπήσεις στη Eurovision. Μίλησε μου λίγο για αυτή την εμπειρία. Ήταν πολύ καλή εμπειρία και όμως και κακή. Έφτασα μέχρι το τελικό 2014. Έφτασα στο τελικό. Δυστυχώς όμως δεν... Τα κατάφερες. Κέρδισα. Πήγαινε άλλο στη θέση μου. Η απάντηση αυτή στη μεσημεριανή εκπομπή του Mega One ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην Κύπρο. Τα αποκαλυπτικά επικοινώνησαν με την τραγουδίστρια Εύα Ντίβα, η οποία επανέλαβε πως ναι, μεν της αρέσει η Φουρέιρα, αλλά καλύτερα σπάει στην Eurovision με την Αλβανία. Ενώ έριξε και τα βέλη της στο ΡΙΚ, που φέτος δεν έκανε εθνικό διαγωνισμό, αλλά απευθείας ανάθεση σε μια τραγουδίστρια που δεν είναι Κύπρια. Πότε να ήταν καλύτερο να βάλουμε κάποιον Κύπριο, όμως δεν είμαι εγώ να πω αυτό. Ο κόσμος θα το αποφάσισε, το ΡΙΚ. Απλά τώρα ουσιαστικά δεν υπήρχε διαγωνισμός, υπήρχε απευθείας ανάθεση. Δεν υπήρχε, απευθείας, ναι. Και το βλέπω λίγο άδικο αυτό, ότι δεν αφήσανε τον κόσμο να ψηφίσει, να αποφασίσει ο κόσμος ποια θα πάει. Κατάλαβε, εμένα μου αρέσει η δουλειά της, όμως όταν με ρωτήσανε αν είναι καλύτερα, αν θα ήταν καλύτερα να αντιπροσωπεύσει την Αλβανία, μου είπαν ναι, επειδή είναι εκεί γεννήθηκε, είναι, ξέρει, τη χώρα της. Εσύ δεν θεωρείς τη Φουρέιρα Ελληνίδα, ας πούμε, γι' αυτό το λες? Όχι, δεν βλέπω. Απλά με ρωτήσανε και το απάντησα όπως το ένιωθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ για την συνέντευξη. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah.